Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο Βόλιο, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βοϊού, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή, να δούμε διάφορα θέματα που βρίσκονται στην ειδησιογραφία. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο με την παρέμβαση που έχετε κάνει τις τελευταίες μέρες και είδαμε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και στον Δήμο Βοϊού, προβλήματα και προκλήσεις από τη διεισδύση των ΑΠΕΚ στην περιοχή του Ασκίου στο Βόλιο. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζετε τώρα τελευταία, κύριε Δήμαρχε, γιατί βλέπουμε ότι κάνατε μια μεγάλη παρέμβαση και βλέπουμε και αρκετούς που έρχονται να επενδύσουν στην περιοχή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να βλέπουμε και τις ίδιες τις κοινωνίες να αντιδρούν. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα το οποίο απασχολεί γενικότερα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μια και εδώ βρίσκονται τα δίκτυα και οι προτάσεις για εγκατάσταση τέτοιων ας πούμε ΑΠΕ πέφτουν σαν βροχή. Ναι. Σε ένα σημείο του Δήμου, όπου είναι η ορνή κοιλάδα της Γαλατινής ή ο χώρος πέριξης της Γαλατινής, έχουμε απανωτές αιτήσεις εταιριών που ενδιαφέρονται για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Και έχουμε ένα φαινόμενο όπου πάνω από το 25% των ελεύθερων βοσκοτόπων εκεί πέρα καταλαμβάνεται από τέτοιου είδους αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Κάτι πράγμα το οποίο από μόνο το μόλις σας είπα προβληματίζει πάρα πολύ τους πάντες και δεν μπορεί βέβαια να μην μας προβληματίσει, μια και πρόκειται να αλλάξει η φυσιογνωμία της όλης περιοχής. Μάλιστα. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει? Μια και ασχολούμαστε αρκετά στο Δήμο και έχουμε και το θέμα των ήδη εγκατεστημένων δύο μεγάλων αιωλικών και συζήτηση γίνεται, έχουν αδειοδοτηθεί άλλα δύο, ερήμην πάντα της άποψης της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Αναδεικνύεται ιδίως στην περιοχή της Γαλατινής και σε Άδυσνες και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν πρέπει να το συζητήσει. Έτσι. Και μιλάμε από το Δήμαρχο μέχρι την κυβέρνηση να δει τις παρενέργειες που δημιουργεί αυτός ο τρόπος αδειοδότησης. Εσείς όλες αυτές οι αιτήσεις έχουν έρθει στο Δήμο, έχετε βγάλει αρνητική απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και δεν έχουν ρωτηθεί και οι τοπικές κοινωνίες? Γιατί είδα και πριν μέρες και μία αντίδραση της τοπικής κοινότητας Γαλατινής, του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και των αμάτων του κυρίου Χαλδούπη και του Συσσανίου του Προέδρου για πολλές έτσι παρεμβάσεις που θέλουν να γίνουν στην περιοχή. Ναι, εμείς είμαστε πάντα σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και με την Γαλατινή και με τα Νάματα και την Εράτηρα και τη Σιάτιστα. Και προβληματιζόμαστε πάρα πολύ γιατί πόσες παρεμβάσεις τέλος πάντων να γίνουν. Αυτό βέβαια η ερμηνεία του είναι ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη χωροταξία. Η νομοθεσία επιτρέπει τους να γίνονται αυτές οι αιτήσεις. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις συνεδρίες με ελάχιστο κόστος κάνουν φακέλους και τους καταθέτουν. Βάζουν και χωροθετούν αιωλικά εκεί που δεν θα έπρεπε και δεν νομίζω πραγματικά, δημιουργήθηκε μια αμφιβολία αν πραγματικά θέλω να τα κάνω στο τέλος όλα αυτά. Αλλά το περιβαλλοντικό κόστος σίγουρα θα είναι μεγάλο. Ο νόμος δεν αντιμετωπίζει τα φωτοβολταϊκά ως ένα σύνολο μιας σοβαρής παρέμβασης, αλλά ένα-ένα ξεχωριστά. Πράγμα που είναι πάρα πολύ προβληματικό. Σίγουρα το να εξετάζεται κάθε περίπτωση 10 στρέμματα π.χ. αιωλικό από μια παρέμβαση 1.000-2.000-5.000 στρέμματα φωτοβολταϊκό είναι κάτι πολύ διαφορετικό και, έχει πολύ διαφορετική επίδραση στο περιβάλλον. Αλλά έχει επίδραση και εδώ στον πληθυσμό μας, ο οποίος είναι καθαρά κτηνοτροφικός, κατά μεγάλο μέρος θα έλεγα, οι οποίοι δεν υπάρχει κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία. Πάλι, τα θέματα νομίζω ότι τα γνωρίζει πια ο λαός μας. Εμείς προσπαθούμε σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα αυτού του τόπου και θα το κάνουμε μέχρι τέλους. Έτσι, η Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη, δεν έχει πάρει απόφαση με αρνητικές εισηγήσεις για οποιοδήποτε τέτοιο έργο γίνει εφόσον δεν τακτοποιηθεί η χωροθέτηση και μιλάμε να βγει μια ποσόστηση που να λέει ότι μέχρι εδώ μπορεί να κάνει κάποια, αλλά με μια ποσόστηση που αυτό που διεκδικούμε, η συμμετοχή τοπικών επενδυτών, καθαρό όφελος για τους πολίτες, έτσι, εγκαθίστανται τεράστια φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν μηδέν ανταπόδοση, μηδέν. Έτσι, ούτε καν αυτό το ελάχιστο που είναι εταιρείες, το 2,7. Ναι, οι εταιρείες που έρχονται να επενδύσουν. Υπάρχει μια σκηνοθεσία, ναι. Ναι, οι εταιρείες που έρχονται να επενδύσουν δεν έχουν ούτε σκέψη να δώσουν ανταποδοτικά στις κοινωνίες. Αυτό που βλέπουμε εδώ με τα φωτοβολταϊκά είναι ότι δεν γνωρίζουμε αυτούς τους κύριους.
Δεν έχουν έρθει εδώ, ούτε θέλουμε να έρθουν βέβαια, γιατί δεν γίνεται δεκτόν ένα τέτοιο αίτημα καταπάτησης όλων αυτών των περιοχών. Ο νόμος όμως δεν εξασφαλίζει κάτι για την τοπική κοινωνία, ιδίως όταν μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά. Έτσι. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι εμείς πέρα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είπαμε και εκ προημίου, όπως και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λέμε ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιου είδους, δεν θα είμαστε θετικοί. Νομίζω από εκεί πέρα αναμένουμε από το Υπουργείο, έγινε δέκτης και των παραπώνων μας, και να δώσει κάποιες λύσεις τελικά. Πάντως βλέπουμε μια κατάσταση η οποία ανοίγει πολύ στη Δυτική Μακεδονία. Αφήσω τους άλλους δήμους και ειδικά στο Βόλιο πάρα πολύ. Το μήνυμα είναι ότι πολύ γρήγορα ξένα κεφάλαια κυρίως, μιας και πίσω από κάθε αίτηση που γίνεται εδώ για την περιοχή μας. Αν μπεις λίγο πιο βαθιά, θα δεις μια πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία συγκεκριμένη να έχει τα περιβαλλοντολογικά και παρουσιάζεται με 10 διαφορετικά φημί και 10 διαφορετικές επωνυμίες εδώ πέρα. Μας προβληματίζει αυτό το γεγονός, γιατί θα προλάβουμε ως τοπικοί να αντιδράσουμε. Δηλαδή θα έχουμε μια φάση όπου όλοι θα έχουν πάρει ένα κομμάτι, ένα μερίδιο από το δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, πλην από τους δήμους, έτσι, και τους τοπικούς. Πάντως οι αποφάσεις της Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής Ζευκλή είναι αρνητικές, χωρίς τις σύμφωνες γνώμες των τοπικών κοινωνιών. Αυτό να το πούμε. Ναι, δεν είμαστε αρνητικοί εκ πεπιθήσεως ή έχουμε θέμα. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ο τρόπος που γίνεται είναι ένας ελαφεμένος τρόπος. Πρέπει να προσεγγιθεί ξανά το θέμα με τη σωστή βάση. Έτσι. Να γίνει η παρέμβαση μέχρι εκεί που επιτρέπεται και ωφελεί τον τόπο. Ωραία. Και να ωφεληθούν και οι επενδυτές, αλίμονο έτσι. Μάλιστα, θα το δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Δυστυχώς χρόνος δεν υπήρξε. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθω και σε ένα άλλο θέμα, αλλά δεν είστε αρμόδιος εσείς, αλλά τι γίνεται με το νέο κτίριο του Κέντρου Υγείας Χιάτιστας? Γιατί τις τελευταίες μέρες είχα πολλά έτσι τηλεφωνήματα στην τηλεόραση του ΓΕΣ. Τι γίνεται με αυτό το κτίριο? Γιατί έχει παγώσει, δεν προχωράει το έργο? Τι ενημέρωση έχετε, κύριε Δήμαρχε? Δυστυχώς το έργο το έχει αναλάβει ένας εργολάβος, ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Θεωρώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία το να κηρυχθεί έκτοτος. Έχουν πάρει όλες τις αποφάσεις τα όργανα της περιφέρειας. Είναι στο γραφείο του Υπουργού, από ό,τι έχω τελευταία ενημέρωση, γιατί ο Υπουργός υποδομώνει, αυτός που υπογράφει την οριστική έκπτωση του εργολάβου, για να ανοίξει ο δρόμος για επαναδημοπράτηση του έργου ή για την ανάληψη του έργου από τον δεύτερο στην δημοπρασία που είχε γίνει. Δυστυχώς αυτά παίρνουν πάρα πάρα πολύ χρόνο από την εμπειρία που έχουμε. Εμείς πρόσφατα κάναμε μια παρέμβαση να συμμαζέψουμε το χώρο εκεί πέρα, γιατί είναι ανοιχτό εργοτάξιο με εκβραχισμούς, όλα αυτά, και κάναμε μια παρέμβαση, μιας και πρόκειται και βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Χιάτιστας, έτσι τουλάχιστον για να μπορούμε να αναμένουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι... Εσείς βλέπετε, κύριε Ζευκλή, να παίρνει χρόνο να ξεκινήσει και πάλι ο εργολάβος να χτίζεται το νέο κέντρο υγείας Χιάτιστας? Μακάρι να είμαι σε θέση να σου πω ότι θα γίνει κάτι γρήγορα, αλλά η εμπειρία μας λέει πολύ διαφορετικά πράγματα όταν πρόκειται για καταγραφές, επαναδημοπρατήσεις, ενστάσεις, χρονικά περιθώρια τα οποία δυστυχώς δεν περιορίζουν. Μακάρι να τα καταφέρουν και με τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όλα αυτά να τα κάνουν το γρηγορότερο. Αλλά σήμερα πάλι συνεχίζει να εκκρεμεί, από ό,τι ξέρω, στη γραφή του Υπουργού. Ωραία. Και επειδή αναφέρατε Υπουργείο Υποδομών, και ένα τελευταίο ερώτημα. Νεότερα δεν έχουμε με τα διόδια τίποτα. Έχει παγώσει το θέμα. Σιγή ευθείως. Δεν υπάρχει κάτι από ούτε βλέπουμε να γίνει κάποια παρέμβαση. Ούτε βλέπουμε να γίνει κάποια παρέμβαση του στον παλιό δρόμο, γιατί η κίνηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ, βλέπω. Η κίνηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Κανένα μέτρο δεν υπάρχει. Οι κύριοι του Υπουργείου θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους εδώ που κινούνται σε αυτόν τον άξονα. Πολύ κίνηση. Η κίνηση επάνω στα διόδια είναι αυτή που δικαιολογεί και την αντίδρασή μας. Ουρές ατελείωτες δημιουργούνται μόλις έχουμε λίγο περισσότερο κίνηση. Η θέση, η χωροθέτηση του σταθμού ήταν τραγική τεχνικά. Δυστυχώς κάποιοι δεν θέλησαν να το ακούσουν. Κάποιοι μάλλον πήραν λάθος αποφάσεις το 17. Κάποιοι συνέχισαν. Και συνεχίζει αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν σταματά. Έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να λέω ότι πρέπει κάποτε να το αντιμετωπίσουν σοβαρά αυτό το θέμα. Έτσι, δεν είναι λύση αυτό. Η μη λύση και το να μην ασχολείσαι και να μην θες να είσαι σε διάλογο με την κοινωνία εδώ πέρα και να βλέπεις τα θέματα και να τα λύνεις, δεν είναι λύση. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να πάρουν τη λύση. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει ο υπουργός, να έρθει ο επόμενος, αλλά
Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Εσείς υπάρχει σκέψη κάποια πίεση προς την περιφέρεια για να βελτιωθεί κι άλλο ο δρόμος ο παλιός? Γιατί η κίνηση είναι όλοι μεγάλη πλέον. Ο γνώστης και ο Περιφερειάρχης γνωρίζει και οι βουλευτές μας, οι πάντες γνωρίζουν το πρόβλημα. Οι υπουργοί έχουν υποσχεθεί, αλλά οι υποσχέσεις τους είναι. Μάλιστα. Έολες. Μάλιστα. Περιμένω όλο υποσχέσεις. Έχουμε γεμίσει υποσχέσεις. Ας ελπίσουμε κάτι να αλλοποιηθεί από αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.